Φίλες και φίλοι του Λίμπρα 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Τάσο Κοτσάνη, τι κάνεις? Δεν γιορτάζω σήμερα, καλημέρα. Ναι, το ξέρω, δεν γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει σήμερα ο Λευτέρης. Έλα, ρε φίλε. Η Ελευθερία. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Ανθή. Η Ανθή. Η Ανθούλα. Ναι. Ναι. Συνέχισε. Έτσι πάει. Αυτή. Α. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Χρόνια πολλά. Έρχονται οι μέρες γιορτινές και εμείς από εδώ, από αυτά τα μικρόφωνα εδώ στο Λίμπερα 107,4, έτσι, και είναι οι μέρες που θα αρχίσουμε λίγο και θα έχουμε αυτό που σας έχουμε πει τις τελευταίες και τις εκπομπές, έτσι, μια αντίστροφη ψυχολογία. Είναι κάποια ιδιαίτερα μαθήματα τα οποία τα έχουμε κάνει με τον Τάσο Κοτσάνη, τα έχουμε δεχθεί μάλλον με τον Τάσο Κοτσάνη σε πανεπιστήμια διάφορα της Ευρώπης. Πώς να σας φέρουμε δηλαδή έτσι, ώστε με ευχάριστο τρόπο να σας περάσουμε πράγματα τα οποία πρέπει να έχετε στο μυαλό σας για αυτές τις γιορτές, Τάσο. Ευχάριστα. Με ευχάριστο τρόπο. Α, δεν με είπαμε ευχάριστο τρόπο. Δεν είπαμε άμα θα είναι δυσάρεστα ή ευχάριστα. Mm-hmm. Είναι ενημέρωση. Απλά ξέρεις, πολλές φορές η ενημέρωση μπορεί να γίνει δυσάρεστη, αλλά η δυσάρεστη ενημέρωση να γίνει με ευχάριστο τρόπο, που λέει πες το με τρόπο. Δηλαδή με λίγα λόγια, ας πούμε. Έρχονται το δώρο Χριστουγέννων εσύ να πάρουνε. Ναι! Ναι! Έρχεται το δώρο Χριστουγέννων. Έρχονται τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Είπες ότι έχει να πάρει και τι έχει να δώσει. Ναι. Έτσι απλά. Μην το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, δες ένα, σαν μια σχέση, έτσι, πάρε δώσε. Δηλαδή, πάρ' τα όλα, πάρε δύο, βάλε δύο, κατάλαβες. Είναι ένα παιχνίδι, το θυμάσαι και το παιχνίδι που έλεγε βάλε δύο, πάρ' τα όλα, ας πούμε, λόγω, ναι. Το, ναι, αυτό. Γιατί σε εμάς συνέχεια. Να πέφτει το βάλε. Το πάρ' τα όλα. Εννοείται. Σε κάποιες ατυχαίνει τι να κάνεις, φίλε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τυχεροί να είμαστε όλοι και όλα θα γίνουν. Εντάξει, θα γίνουν. Δεν το συζητάμε, θα γίνουν. Πώς είπε, κάτω ο κύριος, υγεία έχουμε, το άλλο λέει θα τα κάνουμε. Έτσι. Αισιόδοξο μήνυμα. Αισιόδοξο μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα για να πούμε σήμερα. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε. Το μεγαλύτερο νέο είναι ότι βγήκε το αυτοκίνητο της χρονιάς. Το οποίο. Εντάξει. Θα το πούμε. Δεν το κράτησε και μυστικό, δηλαδή. Τι μυστικό, γιατί ποιος το κράτησε μυστικό, δηλαδή. Εννοείται ότι θα πούμε για το αυτοκίνητο της χρονιάς. Τις βαθμολογίες, αυτά. Πώς πήγανε όλα τα αυτοκίνητα που ήταν. Για το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Γιατί το άλλο δεν έχει καμία σχέση. 25 εκλεκτοί συνάδελφοι ψήφισαν, ο καθένας έβαλε κάτω τη βαθμολογία και σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, αποφάσισε που θα δώσει την ψηλότερη και που θα δώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Ναι. Εντάξει, δύσκολη απόφαση. Ήτανε πολλά τα αυτοκίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι αυτοκίνητα της χρονιάς. Αλλά κάτω, τα βάλαν κάτω και αποφάσισαν και βγήκανε η βαθμολογία, μάλλον το άθροισμα της βαθμολογίας των 25 δημοσιογράφων. Ναι. Έβγαλε το Σκόντα Κάρογκ, το νούμερο 1. Έπρεπε να το πεις τώρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή έπρεπε να. Δεν μπορεί να τα περιμένει λίγο. Θα το αφήναμε λίγο πιο μετά. Εντάξει, θα το πούμε. Λίγο πιο μετά. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι. Την χάνει ανάλυση. Έτσι. Με δύο πράγματα παραπάνω. Και δεν έχουμε βάλει ποτέ 13 χρόνια σε αυτό το ραδιόφωνο. Σε αυτό, σαν ραδιοφωνική εκπομπή που είμαστε 13 χρόνια. Πάμε για 14 στον αέρα τη πόλη εδώ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να τα βάλουμε και δεν γιατί δεν θέλουμε να τα υποστηρίξουμε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα, άλυτα. Και όταν υπάρχουν άλυτα θέματα, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ρισκάρουμε με οτιδήποτε. Και ας πληρώνει ο άλλος όσο θέλει. Ακριβώς. Δεν θα σου δώσω ποτέ, ρε φίλε, χώρο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί δεν είσαι σωστός επαγγελματίας. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει, Τάσο, προστατεύουμε τους καταναλωτές. Πώς πέρασες? Δεν πέρασα ακόμα. Ακόμα δεν ήρθαν οι γιορτές. Περίμενε. Να πούμε λίγο ένα λεπτό μόνο. Είναι 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Με τηλέφωνο 231-0474-074. Έτσι, πηγαίνετε εκεί. Αν έχετε και κάποιο θέμα, μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο, να ζητήσετε τα παιδιά και τον Γιώργο τον Θοδωρό και να ακούσετε συμβουλή τους. Έστω και από μακριά. Έστω τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά, ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κάποια νησιά ή κάπου απομακρυσμένα και δεν έχουν επιλογές. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Δεν υπάρχουν επιλογές.
Και αναγκαστικά του βάζουν δύο επιλογές λάστιχα. Και σου λέει, τώρα τι να πάρω, ξέρω εγώ, από αυτούς τους δύο που δεν μπορώ να έχω επιλογές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Γράφετε FM. Αφήνετε και ένα το μήνυμά σας και επιστολή του μηνύματος στο 54526. Ο ένας τρόπος μέσω μηνυμάτων. Ο άλλος τρόπος μπαίνετε στο safety car στην ομάδα, γίνεστε mail και από εκεί πέρα συζητάμε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Safety car ή σελίδα στο Facebook και www.safetycar.gr. Από εκεί τα νέα του αυτοκίνητου. Έτσι. Και είπαμε, θα μπαίνετε στο safety car στην ομάδα γιατί μπορούμε και τα λέμε συνέχεια. Μπορεί εδώ και ο φίλος ο Σάββας εδώ που στέλνει αυτοκίνητα έτσι για να δούμε γιατί ο άνθρωπος θέλει να καταλήξει σε ένα αυτοκίνητο και είναι μπερδεμένος και δεν μπορεί να καταλήξει. Έτσι στέλνει τα μηνύματά του. Άμα τον απαντούμε. Συνέχεια και έχεις 15 ναι. επιλογές μπροστά σου και όχι να πάρω αυτό ή να πάρω εκείνο και οι διαφορές είναι μικρές, αρχίζεις και τον μπερδεύεις πολύ το μα πράγμα. Έχεις πολλές επιλογές πλέον Τάσο. Αναλόγως. Δεν είναι όπως παλιά που έλεγες είμαι φίλο. Ιαπωνέζος έχω δύο επιλογές, είμαι φίλο Ιταλός έχω δύο επιλογές, είμαι φίλο Γάλλος έχω δύο επιλογές. Ναι, όσο το ψάχνεις για κάποια πράγματα, τόσο περισσότερο μπερδεύεσαι. Πώς να έχεις καταλήξει περίπου σε 2-3 αυτοκίνητα και από εκεί και πέρα ναι. να ψάχνεις και να βρεις την ευκαιρία την οποία θέλεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι πρέπει να καταλήγεις σε 2-3 αυτοκίνητα. Και δεν ξέρω τώρα αν ακούς έτσι την εκπομπή, λογικά την ακούς. Αν κάτσει κάτι καλό και επίσης ναι, εντάξει. Το ότι δεν χρειάστηκες ανταλλακτικά για ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχεις 15 χρόνια. Έτσι, και μιλάς και για προηγούμενων έτων αυτοκίνητα. Είναι. 90 πόσο. Όχι, όχι. 15 έτσι. Χρόνια. Λέει 2002-2003 εκεί να το έχει πάρει, ας πούμε. Λοιπόν, ναι, ωραία, μαζί σου. Ήταν ακόμα οι καλές εποχές. Λοιπόν, τώρα έχουμε πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα. Ναι, σαν συμπεριφορά στον δρόμο είναι πάρα πολύ καλό. Ο κινητήρας είναι γρήγορος και δυνατός. Εγώ σου είπα κάτι και σου το είπα μέσα από την καρδιά μου. Ότι έχει δύσκολα ανταλλακτικά αυτό που θες να πάρεις τώρα. Πώς να σου το πω άλλο. Αλλιώς δεν ξέρω πώς να σου το πω αλλιώς. Είναι δύσκολα τα ανταλλακτικά του και είναι και ακριβά τα ανταλλακτικά του επειδή είναι δύσκολα τα ανταλλακτικά του. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει και για άλλα αυτοκίνητα. Γι' αυτό σας λέμε ότι θα γίνεστε μέλη στο Safety Car και θα προτείνετε και άλλους για μέλη οι οποίοι νιώθουν έτσι, με τα αυτοκίνητα και μπορεί ενδεχομένως να έχουν κάποιες ερωτήσεις και να πάρουν την απάντηση που πρέπει να πάρουν. Γι' αυτό έγινε η ομάδα Safety Car στο Facebook. Εντάξει Τάσο. Ναι. Το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Έχουμε και ταξινομήσεις Νοεμβρίου να πούμε. Έχουμε και πολλά θεματάκια. Έχουμε και για τον πρόεδρο της, του Group Renault Nissan με ό,τι συμβαίνει στην Ιαπωνία που κρατείται σε φυλακές και έβγαλε ανακοίνωση η Renault από εδώ από την Ευρώπη ότι όλα καλά. Θα τα πούμε. Στις φυλακές του Τόκιο. Του Τόκιο. Εντάξει. Πώς λέμε φυλακές διαβατών και έτσι. Λες, θα είναι το ίδιο. Ξέρω εγώ. Καλημέρα, παιδες. Σκεφτού λίγο. Ναι. Να είσαι πρόεδρο σε, ένα γκρουπ, παιδί μου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μια αλφα, ένα αλφα αξία και ένα brand name πολύ μεγάλο. Τεράστιο. Εκεί που είσαι με τα Learjet και με τα άμπρα και του αστακού και τα χαβιάρια και τα σαμπάνιε και τα. Να είσαι σε ένα δωμάτιο ένα επί ένα με κάγκελα και ναι. Τα μην μπορεί να. Καλά, δεν νομίζω ότι ήταν και έτσι ακριβώ τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι ακριβώ ένα δωμάτιο ένα επί ένα και έτσι. Δηλαδή. Πώς λέγαμε, εδώ πέρα, καλύτερα. Πώς λέγαμε εδώ πέρα, ας πούμε, ότι είναι κάποιοι επώνυμοι ναι. Οι οποίοι μπήκανε φυλακή και το δικό τους το κελί ήταν 16 τετραγωνικά, ας πούμε, ναι. Και δεν ήταν 4. Δεν νομίζω να είναι το ίδιο. Έτσι. Στην Ιαπωνία δεν ισχύουν κάποια πραγματάκια τα οποία ισχύουν σε άλλες χώρες. Είναι λίγο αυστηρή. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Έχει παρασκήνιο από πίσω η όλη ιστορία και δεν έγινε τυχαία η όλη ιστορία με τον πρόεδρο του Group Renault Nissan και όλοι μαζί εδώ η Μοπρά και έχεις και ένας άνθρωπος ο οποίος έσωσε την όλη ιστορία, δηλαδή έκανε πολλά πραγματάκια και αυτή τη στιγμή οφείλουν τις θετικές πωλήσεις οι οποίες έχουν και η Nissan και
τον Κουπ. Θα πούμε. Έχει σχέση και με τον πρώτο της Γαλλίας. Έχει πολλά πράγματα. Θα τα πούμε αυτά. Πάντως είδες ότι οι Ιαπωνές δεν μασάνε. Τώρα το λέμε γύρω όλοι. Εντάξει ρε φίλε. Αν δεν Ιαπωνέζος είσαι. Πώς θα γίνει. Ναι, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Έχουν, όταν βλέπεις δηλαδή, κάποια πράγματα. Έχουν συνέα. Δεν βλέπεις ότι το πάνε. Αφήνουν. Και κάποια στιγμή σου λέει δεν γίνεται άλλο. Πάντως λες καμιά φορά αυτό ρεστάς ότι εντάξει. Είσαι εκεί που είσαι. Κάνεις τη ζωή αυτή που κάνεις. Πόσο θέλεις να. Δηλαδή, πόσο δεν φτάνει. Πόσο ακόμα θέλεις. Να, δεν στους δικούς μας πολιτικούς. Είναι αυτοί ναι, που είναι. Δηλαδή, κάνουν αυτό που κάνουν. Ναι, έχουν κάνει τι έχουν κάνει. Και ακόμα θέλουν κι άλλο. Ναι, θέλουν κι άλλο. Έχουν ο καθένας από 85 σπίτια εκεί. Και ακόμα θέλουν. Θέλουν εκεί. Καλά, μην πάμε και μακριά έτσι. Είχαμε και στην πόλη εδώ, στις πόλεις, τα καμώματα. Για προεδρία. Ναι, ό,τι να είναι. Τόσο, διάφορα. Δεν είχαμε θέματα εδώ πέρα. Ακόμα ψάχνουμε. Δηλαδή. Αλλά μια χαρά είναι όλα. Είναι όλοι έξω είναι, απολαμβάνουν τον ήλιο και την ζέστη και. Μεγάλοι άνθρωποι. Ναι, προβλήματα όλοι υγείας. Προβλήματα, ναι. Τελικά μόνο ο Λάκης ο Χαβαλάς ήταν Λεβέντης, φίλε, να ξέρεις. Πήγε ο άνθρωπος. Πόση αλήθεια έχει αυτό που εκτέλεσε λέει. Την ποινή του, έτσι. Βγήκε έξω και λέει: Εγώ λέω: Ναι, χρωστούσα. Εκτέλεσα την ποινή μου και βγήκα έξω. Έτσι. Κύριος. Και δεν έχει να τον πει κανένας και τίποτα. Και δεν λέει κανένας τίποτα. Έτσι. Ένα μεγάλο μπράβο στο μεγάλο Λάκη δηλαδή. Είναι που δεν κάνουμε εκπομπή για τηλεόραση τώρα. Αλλιώς θα τον φέρναμε καλεσμένο τον Λάκη. Λοιπόν, καλημέρες οι πρώτες. Καλημέρα λέει. Ωραία χρώματα λέει, ασπρόμαυρα. Καλή εκπομπή. Ο φίλος Αστέριος αυτό κράτησε από τη φωτογραφία μας. Ναι, ρε φίλε. Έχει ένα δίκιο, δεν το παρατηρήσαμε. Μπράβο. Έχει ένα δίκιο. Ασπρόμαυρα. Ναι. Εγώ κοίταξα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι φοράω μαύρα. Έτσι, για να κόβει. Για να κόβει, γιατί αν φορέσω και άσπρο γυαλίζει και πάνω ηλιακό, είμαι δύσκολο να ξέρει. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει με υγεία ο φίλος ο Βασίλης ο Αγουραστός. Καλημέρα πέντες ο Νίκος ο Μακρογιάννης ο φίλος από Μαρμαρά. Και εδώ έχουμε την φίλη την Αναστασία από το Βόλο, τον Σάβα. Με τις αυτοκινητιστικές ανησυχίες. Τον Αθανάσιο, την Νατάσα. Τον Θεοφάνη, τον Στέργιο Μανώλη που πραγματικά έτσι... Είναι τιμή που καθόμαστε έτσι στα ίδια τραπέζια με τόσο καταξιωμένους το βλέπουμε στην δημοσιογράφους. Εντάξει. Ναι, είναι πραγματικά. Για άνθρωπο. Και κάθεσαι στο τραπέζι, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. 40 χρόνια. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι... είναι ότι έχει αφιερώσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην οδική ασφάλεια. Έχει γράψει, έχει κάνει, έχει εκπομπές, έχει αυτά, πάρα πολλά χρόνια. Και φτάνεις σε ένα σημείο, δηλαδή τον βλέπεις στην τηλεόραση, τον έβλεπες στην τηλεόραση. Διάβαζες. Και φτάνεις σε ένα σημείο μετά από κάποια χρόνια και κάθεσαι έτσι το ίδιο τραπέζι μαζί του. Και λες, και με άλλους φυσικά συναδέλφους και όλα αυτά που τους βλέπαμε και τους θαυμάζαμε και λες πόσο τυχερός μπορώ να είμαι. Πραγματικά. Είναι όλο αυτό που εισπράττεις από αυτό που κάνεις τόσα χρόνια και προσπαθούσαμε έτσι γιατί το αγαπούσαμε το αυτοκίνητο και το αγαπάμε. Ωραία, άστο. Ήταν παρένθεση. Πολύ καλή μέρα στον Στέργιο τον Μανώλη και καλώς τα δέχεσαι. Του οποίου είναι του ανθρώπου που ψηφίζουν για τα αυτοκίνητα της χρονιάς. Ναι. Οπότε έχει σημασία και βαρύτητα η ψήφος η οποία έδωσε. Στην ψηφοφορία που έγινε το αυτοκίνητο της χρονιάς. Θα το πούμε μετά τις 9.30, 8.30 ακόμα. Έχω 8 η ώρα. Καλά, εντάξει. Έχουμε βασικά αρκετά πράγματα να πούμε. Γιατί και νέα αυτοκίνητα έρχονται στην Ελλάδα και έχουμε τους 10 καλύτερους κινητήρες χρονιάς και έχουμε και τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα της χρονιάς και έχουμε τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα της χρονιάς. Γιατί τελειώνει η χρονιά και βγαίνουν όλοι οι τίτλοι. Ναι, κάνουμε τώρα. Όλοι κάνουν ταμείο. Τι έκανε τη χρονιά, ας πούμε, η οποία πλέον τελειώνει σε 15 μέρες
και όλες οι εταιρείες κάνουν ταμείο. Πήγα καλά, τι έκανα, ναι. Πώς θα πάω. Και προετοιμάζω για το 19, γιατί κατά ψέματα πλέον μπαίνουν σε άλλη διαδικασία πλέον όλες οι εταιρείες αυτοκινήτων. Πλέον υπάρχει ηλεκτροκίνηση μπροστά. Και σιγά σιγά μπαίνουν στον τομέα αυτών και φέρνουν πράγματα. Και δεν είναι αυτό που είπαμε χθες με τον, τον PR της Fiat, ότι θα έχει πολύ τρέξιμο για τους διευθυντές επικοινωνίας και marketing, γιατί έρχονται πραγματάκια τα οποία θέλουν πάρα πολύ τρέξιμο. Ειδικά στη χώρα μας, η οποία θα της έρθει πολύ ξαφνικό, αλλά θα έρθει η ηλεκτροκίνηση. Οπότε πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να μάθουμε και να γνωρίσει ο Έλληνας την ηλεκτροκίνηση. Ναι, στον, τα μοντέλα τα οποία στον αντίποδα όμως, Τάσο, υπήρχαν και άνθρωποι από άλλες εταιρείες οι οποίοι είπαν ότι που παρόλο ότι έχουν τα top ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είπαν ότι παιδιά μην τρελαίνεστε για την Ελλάδα. Δεν ισχύουν τα ίδια πράγματα που ισχύουν στην Ευρώπη. Εδώ, και για να ξέρετε ότι εδώ μιλάμε ότι το 2025 είναι ακριβώς όπως μας τα είπαν, έτσι. Ότι το 2025 στην Ευρώπη το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να είναι βία-βία 10 με 15%, maximum 15%, από 10 έως 15. Το 2025, οπότε αν δείτε στην Ευρώπη 15, εδώ θα είναι 1, 2. Τι, πόσο? 2%. Α. 2%. Και δεν είναι αυτό ότι θα είναι το 2%, είναι ότι είμαστε πολύ πίσω. Καλά, αυτό πολύ πίσω. Σε εμάς θα γίνει ξαφνικά, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα βγει κάποια κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, και θα πει παιδιά πάμε σε ηλεκτροκίνηση. Γιατί τα πράγματα ζορίζουν. Δεν είναι μόνο ότι έχει να κάνει βασικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα θα ζορίσουν κάποια στιγμή και θα έρθουν τα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τα περιμένουν πώς και πώς κάποιοι τα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όποιες υποδομές θα πρέπει να γίνουν. Τα πακέτα Ντελόρ. Το θυμάσαι, πω, πακέτα Ντελόρ. Τα πακέτα Ντελόρ. Τέλος πάντων, θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι, και αναφέρουμε το λίγο κομματικά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε με στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που θέματα για την ηλεκτροκίνηση. Ναι. Και φέρε τον Nissan Leaf εκεί. Και το είχανε και χθες απ' έξω, έμαθα. Ναι. Που κάνανε συνέδριο. Έτσι έμαθα. Εντάξει. Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Τα οποία θα έρθουν σιγά σιγά, αλλά στην Ευρώπη θα είναι σιγά σιγά και σταθερά. Σε εμάς θα έρθουν. Άντε, παιδιά, γρήγορα να τελειώνουμε, ναι, ναι, ναι. Γιατί. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, πάμε για τον πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car. Βέβαια, άλλος πλέον άλλαξε στην ηχοληψία. Είχαμε τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Τώρα είμαστε ο Δημήτρη Μπαλόκα. Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, παίρνετε κινητά τηλέφωνα, FM κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή του μήνυματος 54526 για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Εδώ είμαστε. Ομάδα του Safety Car στο Facebook, μπαίνετε, γίνετε μέλη και συζητάμε από εκεί τα πάντα, και www.safetycar.gr, το site μας για τα νέα του αυτοκίνητου. Και επειδή δεν θα το κάνουμε έτσι όπως το θέλεις, θα το κάνουμε αλλιώς. Αυτό είναι. Καταρχήν περίμενε λίγο, γιατί αλλάξαμε άνθρωπο, έτσι, πίσω από την κονσόλα και όλα τα μαγικά που συνεπάγονται της κονσόλας. Έτσι. Να κάνω μόνο μια ερώτηση, μπορώ να τον κάνω τον Δημήτρη, μια ερώτηση. Από αυτοκίνητα έχεις ιδέα τίποτα? Τα βασικά. Μην ανησυχείς. Μέχρι τις 11 θα μάθεις. Έτσι. Γιατί αν ξέρουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο, είναι για αυτοκίνητα. Και για κάτι άλλο ξέρουμε, αλλά το κόψαμε τώρα, δεν το λέμε. Ήτανε. Ξέρεις, πήγαινε για αυτοκίνητα και γυναίκες, αλλά τώρα, επειδή μας ακούνε, λέμε μόνο για αυτοκίνητα, κατάλαβες. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε να αρχίσουμε έτσι. Επειδή είπες για την ηλεκτροκίνηση και ότι θα μπει σιγά σιγά στη ζωή μας. Έτσι, δηλαδή, μέχρι να βγει στη σύνταξη, Τάσο Κοτσάνη, νομίζω ότι το 30% στην Ελλάδα θα είναι ηλεκτροκίνητα. Εννοείται. Έχεις ακόμα ούτως ή άλλως
Πότε βγαίνουν σύνταξη τώρα, στα 80, πότε είπε. Γιατί τώρα. Ναι, σιγά σιγά το πάνε κατά εκεί. Ναι, γιατί ξέραμε 65, 70, 72, 75, μπορεί να γίνει και. Ναι. Εντάξει, παιδί μου, σου λέει μέχρι το 90 θα βγει σύνταξη. Λοιπόν, οριστικό τέλος για το Toyota Yaris Diesel στην Ελλάδα. Για πες εσύ τώρα. Μιλάμε για τον best seller, έτσι. Το πιο καλοπουλημένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Το Toyota Yaris. Εδώ και χρόνια. Αποφάσισε για το Ελλάδα, θα εδώ και χρόνια βγαίνει νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Έτσι. Το πρώτο αυτοκίνητο. Το Toyota Yaris. Τι θες να πάρεις, ένα Yaris. Τι μεταχειρισμένο θες να πάρεις, κανένα Yaris και ένα τέτοιο. Mm. Αποφάσισε λοιπόν το Toyota να σταματήσει το κινητήρα diesel. Γιατί? Αφού τους άλλους στρέφεται προς τα υβριδικά αυτοκίνητα και. Άμπρα, υβριδικά. Ναι, ηλεκτρικό και βενζίνη. Ηλεκτρικό. Υβριδικά. Θα γίνει και ηλεκτρικό τώρα. Θα γίνει. Έτσι. Αλλά το Toyota έχει ανακοινώσει ότι πάμε πρώτα παιδιά στα υβριδικά. Με 1500 και την υβριδική έκδοση. Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση έτσι, που γίνεται online η απόκτηση υβριδικού έτσι, ή energy. Θα τα δούμε. Όλα αυτά. Λες να έχουμε θέμα, δηλαδή από όλα τα Yaris που έχουν πουληθεί στην Ελλάδα πόσα είναι τα diesel ας πούμε. Πόσα είναι τα μισά. Λες να κάποια στιγμή πρωτοκαθεδρία ας πούμε, του χρόνου ας πούμε, να μην βγει το Toyota Yaris πρώτο. Λέμε τώρα. Λες ότι αυτός αλλάξει το σχετισμό δηλαδή. Μπορεί να αλλάξει το σχετισμό στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάμε. Γιατί υβριδικά έχουν πώς λέμε, πώς λέμε δηλαδή, το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς και το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς και το παγκόσμιο αυτοκίνητο της χρονιάς. Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Αλλάξει σχετισμό. Ναι, μπορεί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο να μην αλλάξει, αλλά εδώ ας πούμε μπορεί να, από εκεί που βλέπεις κάτι πωλήσει στο Θεό, ξαφνικά να χαμηλώσουν. Λογικό. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή ο D4D ο κινητήρας. Αφού το επέλεξε το Toyota Hilux για κάποιο λόγο, το οποίο έχει να κάνει και με τους έξω, γιατί δεν είναι ότι αποφάσισε το Toyota Hilux ξαφνικά ξύπνησε από εκεί. Άρα παιδιά σταματάμε το diesel κινητήρα. Ναι. Εντάξει. Λογικά έχουν βάλει κάτω τα πράγματα και σου λέει ότι πλέον θα στρέψουμε το ενδιαφέρον του κόσμου στο υβριδικό του Toyota Yaris. Έτσι. Βέβαια το θέμα είναι και τιμή. Κακά τα ψέματα. Γιατί πάνω απ' όλα, τι λεφτά θα δώσεις. Ναι. Αν σταματάς κάτι και ξεκινάς κάτι άλλο που το έχεις ήδη στην γκάμα σου και το οποίο είναι από τα πλέον πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα. Ναι, μα σου λέω ότι έχω 1000, έχω 1500 βενζίνη. Αν θες το κάτι παραπάνω, ακριβώς. Θα πρέπει να πληρώσεις το κάτι παραπάνω. Πάντα έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Όπως αν θες το κάτι παραπάνω, το πληρώνεις. Ναι. Όπως γίνεται με το τέταρτο αυτοκίνητο, ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς, το Kia. Το Ceed. Έτσι. Έτσι. Τέταρτο στην κατάταξη. Το οποίο ήρθε επιτέλους η GT Line. Η γκάμα GT Line, έτσι που είναι πολύ πιο sport το αυτοκίνητο με όλες αυτές τις πινελιές που έχει δεχθεί. Και είναι ακόμα πιο όμορφο. Και η τιμή του είναι από... Η τιμή του για το χιλιάρι με τους 120 ύπους είναι στις 20.090 ευρώ. Δηλαδή αν πας με 20.100 ευρώ θα πάρεις και 10 ευρώ ρέστα. Για να βάλεις έτσι το πρώτο, τα πρώτα καύσιμα. Καινούργιο αυτοκίνητο πρώτον. Η τιμή θα ήταν όπως συμβαίνει σε όλη τις εταιρείες, όταν βγάζουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο, πάντα η τιμή είναι 1-2 χιλιάρικα πάνω. Και το GT Line λογικό σου δίνει κάποια πραγματάκια. Αυτή η έκδοση έχει πιο πλούσιο εξοπλισμό και πωλείται στις 20.000. Ωραία. Και ερχόμαστε στο εξής ερώτημα. Αυτό πρέπει να το κάνεις του χρόνου το ερώτημα. Το ερώτημα θα το κάνω τώρα γιατί βλέπω τον τιμοκατάλογο ας πούμε και βλέπω ότι το 1,4 turbo με τους 140 ύπους είναι ακριβώς 900 ευρώ παραπάνω. Είναι αυτό που λες μπαίνεις μέσα στην αντιπροσωπεία. Ναι, όχι μπαίνεις στην αντιπροσωπεία. Ναι. Έχεις ένα ταβάνι και λες 20.000 ευρώ. Ναι. Λες άντε 90 ευρώ, ας πούμε, ρε παιδί, θα κάνουμε ένα ρεφενέ όλοι μαζί, να θα βάλουμε λίγο, ένας λίγο άλλος, τα 100 ευρώ τα βρίσκουμε. Έτσι. Και ξαφνικά σου λέει... Με 900 ευρουλάκια όμως, παίρνεις άλλα 20 άλογα, 140. Έτσι. Βέβαια 1.400 με όσα συνεπάγονται, έτσι, άλλα τέλη. Εντάξει τώρα, δεν έχει πλέον
τόση διαφορά. Μια μικρή διαφορά, ας πούμε. Ναι. Τι κάνεις? Δεν πας στα 140. Δεν πας. Πας στα 140. Έτσι. Λοιπόν, και φυσικά 1,6 diesel με 115 ύπους, 22.190 ευρώ. Και με 136 ύπους diesel στις 24.590 ευρώ. Και αν βάλεις και κάνα DCT και βότιο και όλα αυτά, θα πάμε στις 26.590. Οπότε θα μπαίνει την υποθέτη προσωπία και πάει να πάρεις ένα Kia Ceed και έχεις ένα ταβάνι, λες, 20.000 ευρώ. Από εκεί πέρα επιλέγεις και λες ότι θα πάω να πάρω με τους 140 ύπους. Ναι. Δεν ξέρω, αυτός ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Καλά, αυτό εννοείται. Έτσι, ειδικά σε αυτή την κατηγορία, και θα σας πούμε γιατί είναι σε αυτή την κατηγορία, έτσι, γιατί έχουν έρθει και τα πρώτα... Τα πρώτα? Τα πρώτα αποτελέσματα για το πόσα SUV πουλούνται στην Ευρώπη και είμαστε η χώρα που πουλάει τα λιγότερα SUV. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό ίσως με το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς, να το κάνουμε μετά, έτσι, μετά το διάλειμμα στις 10. Να το κάνουμε καλύτερα έτσι. Έτσι συνδυασμό καλύτερα. Ακριβώς, λογικό είναι. Όταν απευθύνεις στην αγορά της... στη δικιά μας την αγορά της χώρας μας, λογικό. Θα πάει ο άλλος στη μικρομεσαία κατηγορία. Θα πάει από 17.000 ευρώ και κάτω. Η αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, του κάθε υποψήφιου πελάτη, προσπαθεί να πάρει ένα αυτοκίνητο 15-16.000. Μα τα πρώτα 7 μοντέλα που πουλούνται στην ελληνική αγορά και είναι πρώτα σε πωλήσεις, συγγνώμη, δηλαδή δεν νομίζω να... Εδώ, τα βλέπω, τα... είναι κάτω από 17.000. Οπότε, άλλος θα πάει να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο... να το καλύπτει τις ανάγκες του, γιατί πλέον η μικρομεσαία κατηγορία καλύπτει πάρα πολλές ανάγκες ενός οικογενειάρχη. Γιατί πολλά μοντέλα πλέον έχουν και τους χώρους, έχουν και την οδική συμπεριφορά, έχουν και τον εξοπλισμό. Πάρα πολλά μοντέλα δίνουν πολύ πλούσιο εξοπλισμό. Λέει, θα πάω να πάρω ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αυτό που έγινε έρευνα και λέγεται ότι στην Ελλάδα αυτοί που επιδιώκουν τη συνδεσιμότητα και όλα αυτά είναι κάτι ηλικίες από 35 έως 45, πώς το κρίνεις? Ενώ θα περιμέναμε να είναι ηλικίες από 18 μέχρι 25, ας πούμε. 18-25, κοίταξε, μισό λεπτό. Είναι 18-25, Τάσο, αυτοί που, τα παιδιά γιατί, που ξέρουν. Γιατί 35 με 45 δεν ξέρουν. Έχουν ζήσει όλη την αρχή της τεχνολογίας. Μαζί σου, ναι. Οπότε έχουν κακά τα ψέματα μπει περισσότερο στην... και... με τα κινητά πλέον, ναι. Θέλουν να έχουν την όποια συνδεσιμότητα και... τα infotainment και όλα αυτά μέσα στο αυτοκίνητο. Λογικό, εγώ το βρίσκω. Ναι, ξέρεις γιατί είναι λογικό. Γιατί η γενιά του 35 με 45, να πούμε από τη γενιά μάλλον 35 και μέχρι και τα 50, ας πούμε, είναι αυτή η γενιά που ήταν στην Ελλάδα του φαίνεστε. Του δήθεν. Εντάξει. Του φαίνεστε του... και πακέτου Ντελόρ και των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης και εγώ πηγαίνω εκεί και εγώ παίρνω τέτοιο αυτοκίνητο και εγώ φοράω τέτοια ρούχα και εγώ φοράω εκείνο και εγώ πήρα εκείνο και εγώ πήρα το άλλο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Και μάλλον, συγγνώμη, έτσι, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη, είναι ότι είναι μια συνέχεια, γιατί πλέον δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο, ας πούμε, και το, για να κάνει την επίδειξη, αλλά σου λέει θα κάνω μια επίδειξη, μια μίνι επίδειξη με αυτά που μπορεί να έχει τα καλούδια ένα αυτοκίνητο μέσα. Ίσως γι' αυτό τρέχουν όλοι να πάνε να βάλουν σε εξτρά πολλά. Ξέρω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Γιατί δεν σημαίνει να καταλάβεις λίγο το εξτρά? Επειδή εσύ δεν την θέλεις, δεν σημαίνει ότι ο άλλος που τη θέλει το παραπάνω, το κάτι παραπάνω με το αυτοκίνητο να μπορέσει να συνδέεται και να κάνει, αφού του δίνει τη δυνατότητα. Όλα τα αυτοκίνητα συνδέονται πλέον, Τάσο. Αφού του δίνει τη δυνατότητα η συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει και δύο πράγματα παραπάνω με αυτά που προσφέρει με τη συνδεσιμότητα, για ποιο λόγο να μην θα το κάνει? Δεν μιλάμε για τη συνδεσιμότητα. Εγώ θα πάω να πάρω αυτοκίνητο, μιλάμε... ή εσύ, ας πούμε, που έχουμε τελείως διαφορετικές μιλάμε για τα εξτρά. Αν πάρω εγώ και εσύ να πάμε με ένα αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για σύνδεση.
Με μένα είναι του δύο. Αν πάμε εγώ και εσύ να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, ναι. Το συγκεκριμένο, όποιο και αν είναι, λέγεται Seat, λέγεται Focus, λέγεται Karoq, λέγεται όπως και αν λέγεται. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εσύ θα πάρουμε τον ίδιο κινητήρα τα πάντα. Εγώ σου λέω ότι θα πούμε μέσα και από. Εγώ θέλω και αυτό το παραπάνω. Θα πεις, okay, δεν το θέλω, ρε παιδί. Όχι, εγώ αν να δώσω 3.000 παραπάνω με 4 για εξτρά, θα κοιτάξω να πάρω τον επόμενο κινητήρα. Τον μεγαλύτερο, αυτό σου λέω. Το μεγαλύτερο κινητήρα. Ναι, δηλαδή εγώ τώρα που λέμε για το ίδιο αυτοκίνητο. Τώρα που... ναι. Με τον ίδιο κινητήρα. Και... τον ίδιο κινητήρα, ναι, δεν θα κάτσω να χώσω 3.000 πάνω για να έχω τη συνδυσμότητα του. Μπράβο, γιατί εσύ νομίζεις δεν το σου χρειάζεται. Άλλως, εγώ πηγαίνω μου θα έλεγα να πάρω αυτό το παραπάνω. Ναι. Γιατί μου αρέσει και το θέλω. Ναι, άρα το ίδιο αυτοκίνητο εγώ το πληρώσω 17 και εσύ το πληρώσω 20. Εντάξει, μπορώ να το πληρώσω 20, μπορώ να το πληρώσω 18, μπορώ να το πληρώσω 19. Δεν είναι θέμα ναι. Να πληρώσει 3.000 πάνω. Δεν είναι τα βάνη που δεν είναι πάνω. Η συνδεσιμότητα ούτως ή άλλως δίνεται απλόχερα πλέον σε όλα τα αυτοκίνητα. Και διάφορα από okay. Τώρα το κάτι τη παραπάνω δεν το πληρώνει πλέον. Άλλο θέμα με τα πολλά εξτρά και τα. Ναι, αλλά γιατί να μην το κάνει. Ναι, εγώ σου λέω γιατί βλέπει ανθρώπου οι οποίοι είναι. Οι έρευνε τι είπαν έτσι. Δηλαδή 35-45 πιο πολύ θέλουν συνδεσιμότητα από του νέου 18-25. Ναι. Επειδή οι νέοι, ας πούμε, να μου πεις ότι επειδή οι νέοι 18-25 ξέρουν πλέον με αυτό εδώ το πράγμα να κάνουν τα πάντα και δεν χρειάζεται να συνεχίσουν στο αυτοκίνητο. Και το 35 ξέρουν να κάνουν τα πάντα. Εντάξει, όχι όσο... Γιατί όχι όσο... Ξέρω ανθρώπους 45 με 45 που χειρίζονται το κινητό και κάνουν παπάδες, ας πούμε. Και εγώ ξέρω ανθρώπους στα 45 που παίρνουν εκείνα τα κινητά με τα μεγάλα νούμερα. Έτσι, μπράβο. Έχουν αρχίσει να χάνουν το φως τους. Δεν κάνουν δηλαδή. Ναι. Και μου, λέει, και μου λέει, κατέβασέ μου και φτιάξε μου ένα email. Και κάνε μου Viber και Messenger και τέτοια. Έτσι. Πώς θα γίνει τώρα. Εγώ δεν το. Εγώ σου λέω για τους 35-35 το βρίσκω λογικό γιατί πλέον θέλουν και βασικά ναι. Και οι εταιρείες που μας το έχουν το προσφέρουν και το δίνουν και στο πάνε κατά και την αγορά. Γιατί κακά τα ψέματα οι εταιρείες κινούν τα νήματα και το πώς θα σου πλασάρουν το αυτοκίνητο και τι θα σου δώσουν ναι, και εννοείται, το παραπάνω. Εννοείται. Και σου λέει, εδώ είμαστε. Υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος, το συζητάμε πλέον, και κάθε μια εταιρεία στον εξοπλισμό του βάζει και το κάτι παραπάνω για να μπορέσει να σε προσελκύσει. Όταν πας λοιπόν την προσωπία, θα πάρεις το αυτοκίνητο 20.000 ευρώ και θα σου πει ότι κοίταξε, με 20.000 ευρώ έχεις εκτός από τα συστήματα ασφαλείας που σου προσφέρω στάνταρ. Ναι, γιατί είναι αλλιώς πολλά πλέον, δεν να θα τα μπορέσω να σηκώσω κεφάλι. Ναι. Θα σου προσφέρω και 2-3 πράγματα παραπάνω, αν θες τα βάζεις, αν θες όχι. Μάλλον το υπερβολικό είναι να σου δίνει η έκδοση συγκεκριμένη κάποια τέτοια πράγματα τα οποία να έχεις μια συνδεσιμότητα με το κινητό σου, να κάνεις 5 πράγματα και να πας εσύ στην υπερβολή. Η υπερβολή όντως. Να ξέρετε ότι όποτε έχουμε τις... όποτε... Έτσι θα μαζευτούμε έτσι σε κάποια meeting, ας πούμε, που κάνουν εταιρείες για να μας δείξουν κάποια καινούργια προϊόντα και όλα αυτά για να δούμε τι θα προσφέρουν στο μέλλον και όλα αυτά. Να ξέρετε ότι λέμε για αυτές τις οθόνες, τις τεράστιες, που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολες στο χειρισμό και δεν μπορεί ο οδηγός να συγκεντρωθεί στην οδήγηση και συγκεντρώνεται σε ένα πράγμα που είναι μια οθόνη με 15 ίντσες οθόνη, ναι, και είναι δύσκολο να τη χειριστείς. Μην πας μακριά, μπας έτυχαν αυτοκίνητα τα οποία η οθόνη, ας πούμε, που ήταν και είχε το μενού με το ραδιόφωνο, το multimedia, ναι. Το navigator, ας πούμε, πήγαινες και έπρεπε να χτυπήσεις το δάχτυλο με το σύνδεμα πάνω στην οθόνη, να βάλεις το δάχτυλο μέσα στην οθόνη, παιδί μου, και να μπορέσεις να κάνεις μια... Δεν μπορούσες να βάλεις οδό αν δεν σταματούσες στην άκρη. Και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι πλέον τόσο εύχριστο και πραγματικά. Τόσο απλό και λες ναι αυτό θα το ήθελα. Γιατί έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να το κάνω με πολύ πιο εύκολο τρόπο και να μην αποσπάσω την προσοχή μου. Αμάν. Να σημειώσουμε. Μας έχει τύχει, ναι. Εντάξει, δηλαδή λέγαμε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, πατάς και λες θα πάρω ένα καρφί και ένα τέτοιο και θα το καρφώνω. Και να σου πω κάτι, να σημειώσουμε κάτι το οποίο δεν το έχει καταλάβει πολύ ο κόσμος. Ότι το να σου δίνει έτσι, τη δυνατότητα του GPS, ας πούμε. Mm. Ασχοληθούμε με το GPS. Δηλαδή, τώρα εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης έχει ένα αυτοκίνητο με GPS. Θέλει να πάει στη Λάρισα σε μια οδό. Οι εταιρείες
το βάζουν στο αυτοκίνητο του Δημήτρη με την προοπτική ότι ο Δημήτρης θα ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη από εδώ και πριν ξεκινήσει θα βάλει την οδό. Να κάτσει 5 λεπτά. Να θα βάλει την οδό και θα φύγει. Όχι, θα πάει και με το που είναι να βγει από την εθνική. Όπα, περίμενε. Κάτσε να βάζω εγώ την οδό τώρα για να μπω μέσα. Όποια είσοδο θα μπω στη Λάρισα. Πάμε στη μεσαία Λωρίδα, push control και κάνουμε πράγματα. Ναι, γιατί λένε πολλοί το κάνω συνοδηγό. Έχει πετύχει συνοδηγό. Αυτό γιατί δεν πατιέται, γιατί δεν κάνει, γιατί δεν ράνει, γιατί δεν, γιατί σταμάτα να το δεις, γιατί δεν. Α, και άμα έχεις συνοδηγό, άμα δεν έχεις. Άμα δεν έχεις, είναι αυτό, ξέρεις, το ελληνικά φαινόμενα που, ξέρεις, μπορώ να τα κάνω όλα. Να πίνω καφέ, να κάνω τσιγάρο, να διαβάζω εφημερίδα και να οδηγάω κιόλας και να μιλάω και στο κινητό παρέα. Ο οδηγός χταπόδι είναι αναγνωρισμένο είδος στην Ελλάδα. Το οποίο έχει βγει αυτοκίνητο και σε τριτοκοσμικές χώρες, έτσι, για να μην και σε τριτοκοσμικές χώρες. Το οποίο έχει βγει αυτοκίνητο, εντάξει, είναι μελλοντικό, αλλά το έχει βγάλει η εταιρεία η οποία όντως σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις μέσα, να του επιλέξεις 100% αυτόνομη οδήγηση και σου λέει πάμε από εδώ μέχρι εκεί. Υπάρχει. Ναι. Θα έρθει στο μέλλον. Δηλαδή θα βγει η όλη ιστορία με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αλλά, εντάξει. Φίλε Σταύρο, αυτό το μπροστά δεν ξέρω αν θα μπορώ να το διαβάσω, λέει, αλλά λέει, έχετε σκεφτεί ότι μόνο οι 35 με 45 έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν καινούργια μάξη. Δεν λέμε ότι δεν έχουν την... Δεν μιλάμε για δυνατότητα αγοράς αυτοκίνητου. Μιλάμε ότι πόσο περισσότερο ψάχνουν αυτές οι ηλικίες το infotainment και τα συνδεσιμότητες και όλα αυτά. Σαν τρελή. Και όχι το θέμα ότι να είμαι, ξέρεις, μην το πας δηλαδή ότι είναι με τις δουλειές και με τις επιχειρήσεις όλοι και αυτά, τώρα άσε τώρα αυτά. Ότι πρέπει να είμαι πάντα εκεί και... Άμα θες να είσαι πάντα εκεί, υπάρχει και το τηλέφωνο, πάντα εκεί. Στο τηλέφωνο δεν θα σε πάρει. Μπορείς να το συνδέεις άνετα με το bluetooth του αυτοκινήτου. Πλέον όλα είναι έτσι. Και μιλάς με ασφάλεια. Δηλαδή ότι τι, ας πούμε, θα σου στείλουν τα email που στο αυτοκίνητο, ας πούμε, και τα τέτοια και θα κάνεις κανένα συνέδριο μέσα από το αυτοκίνητο, online. Που υπάρχει, ήμασταν σε meeting και ο διευθυντής marketing, ας πούμε, μπήκε και είπε, ναι παιδιά, εγώ μπαίνω, ας πούμε, γιατί κάναμε είναι meeting η δουλειά από εκεί. Μου τέτοια και ναι. Έκανε meeting από εκεί. Δηλαδή, μέσω Skype συνδέθηκε και εντάξει, έκανε meeting. Δηλαδή... Βοηθούσε και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά έχει, το έχει, είχε. Έχει μια οθόνη. Το είχε. Το παρήχε. Το είχε. Και ο άνθρωπος το χρησιμοποίησε. Και έτσι. Είναι στην ηλικία μας. Έτσι. Θα πει ένας στους τόσους. Αλλά εντάξει. Είχε και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Κάκα τα ψέματα. Ναι, όντως το είχε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:59. Εμείς θα πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά έτσι θα πάμε να μιλήσουμε για το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Να πούμε ότι εσείς συνεχίζετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό τα μηνύματά σας στο 54526, ό,τι ερωτήσεις έχετε για το αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε για να σας λύσουμε και φυσικά μέσω του Facebook στην ομάδα Safety Car και από εκεί μπορείτε να μπαίνετε και να στέλνετε έτσι τις ερωτήσεις σας για να σας απαντήσουμε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, Libero 107,4. Μπαίνε www.safetycar.gr για τα νέα του αυτοκινήτου και πάμε να ασχοληθούμε με το θέμα το οποίο έχει να κάνει με το αυτοκίνητο της χρονιάς. Αυτό που ψήφισαν 25 εκλεκτοί συνάδελφοι, οι τέσσερις είναι από εδώ πάνω από Θεσσαλονίκη, ο Στέργιος ο Μανώλης, ο Τρίσου Βουτζελάς, ο Τριαντάφυλλος ο Σουλφάς και ο Νίκος ο Χριστόπουλος. Τα λέμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν από εδώ πέρα πάνω και βγάλαν το Skoda Karoq. Πρώτο στη βαθμολογία με 300... Με 399 βαθμούς. Πρώτο το Skoda το Karoq. Δεύτερο το Ford Focus με 289. Έχει 100 βαθμούς διαφορά, Τάσο. Τρίτο το Dacia Duster με 281. Τέταρτο το Kia Ceed με 266. Πέμπτο το Volvo το 640 με 259. Έκτο το Seat Arona με 246, μετά είναι το Hyundai Kona με 225, 224 το T-Roc το Volkswagen, 208 το C3 το Aircross και 203 η Mercedes η A-Class. Αυτά ήταν... Τα 10 τελευταία, οι 10 finalist για το αυτοκίνητο της χρονιάς.
Έτσι, και... κάθε άνθρωπος, που, κάθε δημοσιογράφος που ψήφιζε είχε 100 βαθμούς και ήθελε να τους μοιράσει σε... 10 αυτοκίνητα. Σε 10 αυτοκίνητα. Τώρα, να πούμε για το Skoda το Karoq, το οποίο είχαμε πάει και στην παρουσίαση, το είχαμε οδηγήσει και έτσι... κακά τα ψέματα, είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Με τιμή από 19.500 ευρώ, τιμή κίνησης. Ναι, ο χιλιάρης με τους 116 ύπους. Γιατί αμέσως μετά, αν θέλουμε να πάμε σε diesel 1600 με 115, θα πάμε να πάμε στα 22.500-23 χιλιάρικα. Υπάρχει και ο 1500 με τους 150 ύπους, πάλι στα 22.500-23. Εντάξει, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο, έτσι, γιατί πας και στην μόδα της εποχής που είναι το SUV, πας και σε μια καλή, έτσι, πολύ καλή οδική συμπεριφορά και κυρίως, αν θες Τάσο, επικράτησε σε σχέση με τα άλλα SUV στο θέμα χώρων. Δηλαδή από όλα αυτά τα αυτοκίνητα. 45 λίτρα πόρ μπαγκάζ. Ναι, από όλα αυτά τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που είναι εδώ τα 10 αυτοκίνητα, ήταν το πιο μεγάλο, έτσι, σε χώρους. Ένα μικρό Kodiaq. Ναι. Όταν μιλάμε για ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς, έτσι. Τώρα προσπαθούμε λίγο να μπούμε στο πώς και στο γιατί. Έτσι, πρέπει να σκεφτείς, νομίζω, την ελληνική αγορά καθαρά, έτσι, και το budget του Έλληνα, τι είναι ιδανικό για τους δρόμους που οδηγεί εδώ ο Έλληνας οδηγός. Ένα SUV με τους... ναι. Με τους δρόμους που έχουμε, γιατί κάποιοι δρόμοι, άσχετα αν έχουν άσφαλτο, λες και θεωρούνται εκτός δρόμου διαδρομές. Κακά τα ψήματα. Έτσι ακριβώς. Ίσως και γι' αυτό... να πήρε τόσο ψηλή βαθμολογία το Dacia Duster, το οποίο είναι ένα SUV που είναι αρκετά φθηνό. Value for money. Για μένα το έχω γράψει, ναι, κιόλα, δεν το συζητάμε. Ειδικά τώρα, αν παίρνει ένα Dacia Duster με 4x4 και ξεκινά από τα 17.350 ευρώ, εντάξει. Με τετρακίνηση του Duster. Ναι. Ίσως και γι' αυτό να πήρε, έτσι, αρκετά υψηλή βαθμολογία. Για το Focus περιμέναμε ότι θα πάρει υψηλή βαθμολογία. Ίσως και ψηλότερη περιμέναμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε ένας συνάδελφος ο οποίος δεν το είχε εκθιάσει μετά την παρουσίαση. Και όχι άδικα. Ναι, είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο αυτοκίνητο και οικογενειακό αυτοκίνητο. Όπως, ας πούμε, και το SID είναι ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με την ίδια περίπου τιμή, έτσι. Mm-hmm. Να παίρνουμε γύρω στα 500 ευρώ, 1000 ευρώ πάνω κάτω περίπου. Ναι, ανάλογα την έκδοση. Ακριβώς. Ανάλογα τις εκδόσεις, αλλά ξεκινάνε και τα δύο λίγο παραπάνω από τις 17.500. Δεν συζητάμε τώρα για την έκδοση 1.400, όχι, όχι, άλογα την αυτό, εντάξει. Πάντα μιλάμε για το χιλιάρι. Το χιλιάρι με τις 120 του SID και τον χιλιάρι με τις 125 του Focus. Έτσι, περίπου δηλαδή, τα τιμολόγια βγαίνουν ίδια. Εκπλήξεις. Εκπλήξεις δεν υπήρχαν. Ναι, έτσι όπως τη βλέπεις, ας πούμε, την κατάταξη, εκπλήξεις δεν υπήρχαν. Είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι... και SUV και φθηνό στην τρίτη θέση. Ίσως να μπορούσε να πλασαριστεί εκεί λίγο πιο πάνω και το Kona και το Arona, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να διώξεις ένα Focus ολοκληρωμένο από την δεύτερη. Ένα 640 το οποίο ισορροπεί κάπου στη μέση, γιατί ναι μεν είναι αυτοκίνητο το οποίο νομίζω το θέλουν οι περισσότεροι Έλληνες, ας πούμε, αλλά ίσως και τα χρήματα που έχει πρέπει να δαπανίσεις. Είναι εντάξει, απαγορευτικό δικό για πολλούς Έλληνες και αφού μιλάμε για ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Και όλα αυτά, έτσι, μπαίνοντας λίγο στο πνεύμα της ψηφοφορίας, αν
Και δεν, εμείς δεν ψηφίζουμε ούτως ή άλλως και υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι, συνάδελφοι που είναι πολλά χρόνια στον χώρο και δεν ψηφίζουν. Έτσι. Να κάνει με διαφορετικό λόγο. Ναι. Συντέλεσαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως οι βαθμολογίες ήταν. Πολλές βαθμολογίες ήταν όντως στο κλίμα το ότι για ποιο λόγο ψηφίσαμε και βάλαμε το Κάροκ πρώτο ή το Φόκους δεύτερο. Η βαθμολογία ήταν ανοιχτή. Εδώ συζητάμε, καθένας ψήφισε και αναρτήθηκαν όντως που έδωσε περισσότερη βαθμολογία ο καθένας δημοσιογράφος και που έδωσε τη χαμηλότερη για τους δικούς τους λόγους. Γιατί έχουν άποψη, δόξα τω Θεώ, πολύ μέσα δημοσιογράφη χρόνια και αν πας και συζητείς μαζί τους και πεις για ποιο λόγο έγινε αυτό και τίποτε, όντως με τεκμηρωμένες απόψεις θα σου πούνε για ποιο λόγο ψηφίστηκε το νούμερο 1 ή γιατί έβαλα εγώ 10, 12, σου... 15, 20, 30 στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γιατί κακά τα ψήμα ότι άλλο αρέσει σε μένα, άλλο αρέσει στο Μάνο, αλλά θα κάπου θα δώσει παραπάνω τη βαθμολογία. Μετά από εκεί πέρα είναι καθένας η προσωπική άποψη. Ναι. Καθαρά η προσωπική άποψη. Εντάξει, απλά έβλεψα κάποιες, κάποια αυτοκίνητα από κάποιους πήραν 5 και από κάποιους πήραν 20. Πάει δηλαδή μετά στο προσωπικό γούστο του καθενός. Ναι, εγώ κακά τα ψήματα. Είναι προσωπική άποψη. Ναι. Του καθένα δημοσιογράφου. Λοιπόν, SUV λοιπόν βγήκε στην χώρα μας. Έτσι. Σκόντα Κάροκ, λοιπόν. Πολλοί είπαν ότι ίσως και μία ακόμα χρονιά να έβγαινε ένα hatchback. Ίσως και να ήταν. Ίσως, δηλαδή το βλέπανε και αυτό. Δεν βγήκε hatchback. Ίσως γιατί στην χώρα μας πουλούνται τα λιγότερα SUV στην Ευρώπη. Έτσι μπορεί σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν τα SUV με 30-40% ποσοστό. Φτάνουμε και στη Λετωνία είναι και το 46% είναι SUV, έτσι. Ένα στα δύο είναι SUV. Στην Ελλάδα είμαστε στο 26% και συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες, έτσι. Δηλαδή από Ignis μέχρι Qashqai μέχρι 2008, ό,τι είναι λίγο πιο ψηλό. Όταν είναι crossover και ναι, ναι, SUV. Θεωρείται εκεί. Έτσι, εν αντιθέσει με το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι, που είναι ακόμα τα hatchback. Στο 36%, έτσι, αυτοκίνητα όπως το Focus και όπως το Seed. Και, εντάξει, έγινε η αρχή. Βγήκε ένα SUV, τώρα του χρόνου βλέπουμε. Πολλές εταιρείες, έτσι, ετοιμάζουν τα δικά τους μοντέλα. Και όσο πλησιάζουμε προς το 2021, 2022, 2023, εκεί που πραγματικά θα αλλάξουν πολλά πράγματα στον χώρο του αυτοκίνητου, γιατί εταιρείες έρχονται με ηλεκτρικά πλέον και θα δίνουν μέσα στην κάμα τους ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο περισσότερο αγωνισμός και τόσο δύσκολα θα είναι και μια ψηφοφορία. Ναι. Νομίζω ότι το να πάει ένας δημοσιογράφος και να ψηφίσει, π.χ. 25 συνάδελφοι οι οποίοι είναι στο αυτοκίνητο της χρονιάς και να επιλέξουν ένα αυτοκίνητο και να το βάλουν μια βαθμολογία, δεν είναι και κάτι, αν το νομίζετε, εύκολο. Προσπαθούν και βρίσκουν καθένας τις λεπτομέρειες οι οποίες του κάνουν, δεν του κάνουν στο αυτοκίνητο. Εννοείται και μπορεί να, έτσι να διαφωνήσεις. Δηλαδή, μπαίνοντας και βλέποντας, ας πούμε, πώς είναι τα αυτοκίνητα ή πώς πέραν βαθμολογίες σε όλα αυτά, εντάξει, υπήρχαν διαφωνίες. Βέβαια, οι περισσότεροι συμφώνησαν, οι 19 από τους 25 το είχαν πρώτο σε βαθμολογία, σε ψήφους στο Skoda το Karoq. Έτσι, και εντάξει, είπαμε, κακά τα ψέματα. Λέω ψάχνει ψήλη στάχυρα για να διαλέξει, για να βρεις ένα αυτοκίνητο. Το πιο ολοκληρωμένο οικογενειακό και η τάση της εποχής των SUV που σιγά σιγά πηγαίνουν προς τα εκεί όλοι. Ναι. Η δικιά μας αγορά λέει ότι εγώ πάω στη μικρό σχολή κατηγορία και στη hatchback γιατί αυτό μπορώ να αγοράσω. Ναι. Μέχρι εκεί είναι το ταβάνι μου. Ναι, γιατί το ταβάνι είναι τα 16-17 χιλιάρικα. Οπότε πλέον. Και πάλι καλά γιατί είχαμε περάσει και μια εποχή που ήταν τα 12-13. Ναι. Και τα 14 και maximum. Και τώρα πήγαμε στα 16-17. Εντάξει.
Έτσι, το ότι κάποιοι είναι, ας πούμε, στην ευχάριστη θέση να πάρουν με λίγο πάνω από 20 είναι λίγοι. Έτσι, να ξέρετε. Και αυτό το, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι πωλήσεις. Είπαμε, τα 7 πρώτα αυτοκίνητα κάτω από 15.000. Έτσι, για να ξέρουμε λίγο τι λέμε και μην έχουμε και άλλους που παραλένε. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αυτά από, από το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι. Καλές πωλήσεις στο Σκόντα το Κάρογκ. Πόσο νομίζεις ότι μπορεί να επηρεάσει ένας τίτλος, Τάσο? Και όταν λέμε να επηρεάσει ένας τίτλος, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο ξεκινάει από τις 20.000, έτσι. Γιατί εντάξει, το 19.5 ή το 13.5, ναι, όταν μπαίνει στην αντιπροσωπεία, κατευθείαν το μισό είναι σε φακέλους, σε εκείνα, το ένα, το άλλο, πινάκια, ναι. Πόσο μπορεί να επηρεάσει. Πόσο μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο ξεκινάει από 20.000. Για κάποιον ο οποίος το ταβάνι του για μένα είναι να πάρει ένα αυτοκίνητο 20.000 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή βγήκανε κάποιοι, δεν είπα σωστά. Βγήκαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι οι οποίοι ψηφίζουν και οι οποίοι έχουν άποψη πάνω στο αυτοκίνητο. Και βγάλανε το Skoda Karoq, το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. Αυτό κάτι σημαίνει. Ναι. Δεν το βγάλανε τυχαία. Ναι. Άλλο, άλλο πάμε κομμάτι δεύτερο. Αυτό. Πάμε δεύτερο. Ο αναγνώστης, ο υποψήφιος πελάτης, αυτός που θα θελήσει να πάρει, αν όντως ασχολείται και με τα μέσα να ενημερωθεί, μέσα από site, από εφημερίδες, από περιοδικά, για το αυτοκίνητο της χρονιάς, θα του μπει το μικρόβιο και θα πει για κάποιο λόγο το ψηφίσανε. Ναι. Οι δημοσιογράφοι. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι θα του κάνει ένα κλικ να πάει και να δει και το Skoda Karoq. Ναι. Γιατί για να γυρίσει, ας πούμε, κάποιος και να σου πει και να διαβάσει για ποιο λόγο πήρε το Skoda Karoq αυτήν την υψηλή βαθμολογία, θα διαβάσει 5 άρθρα. Θα επηρεάσει δηλαδή. Θα μέσα, μπορεί, να θα μπορεί να επηρεάσει, ας και πούμε. Λέει, ίσως, ναι, να το δω και επιπλέον. Γιατί... Ναι, εκεί που ήταν να γίνουν, ας πούμε, 2.000 πωλήσεις σε αυτόν τον αυτοκίνητο, μπορεί να γίνουν 2.200, ας πούμε. Εντάξει, ναι, οκ, okay, άμα ναι, 100 πάνω 100 κάτω, ναι, αυτό, ή 50 πάνω αυτό. 50 κάτω. Έτσι, καταρχήν το θέμα είναι να μπορεί να φτάσει στο 20. Ναι, εντάξει, ξεκινάμε, έτσι, ναι, okay, ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, αν πάμε στον κόσμο που είναι ο περισσότερος κόσμος, με το 70% της αγοράς, ας πούμε, που είναι σε κάτω από 15-16.000 ευρώ και έβγαινε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν εκεί, ίσως να επηρεάζει περισσότερο, γιατί είναι μέσα στο περισσότερο αγοραστικό κοινό. Όταν είσαι σε ένα επίπεδο του 20+, έχεις λιγότερο αγοραστικό κοινό. Βέβαια, το ότι το συνοδεύει ένας τίτλος, ας πούμε, είναι ένα χαρτί. Δεν ξέρω πού μπορεί να επηρεάσει, βέβαια, στο μετά, ας πούμε, ότι ίσως οδηγώ το αυτοκίνητο που ήταν της χρονιάς 2019 ή όλα αυτά, εντάξει, αυτά είναι... Δεν ξέρω. Εντάξει, ο καθένας πώς σκέφτεται, δεν είναι... Αλλά και πέρσι, ας πούμε, που είδαμε το Fiesta, έτσι, και που βγήκε ένα αυτοκίνητο κάτω από 15.000, ναι, είχε κάποιες πωλήσεις, βέβαια... Ακούστηκε, πέρασε στον κόσμο... Ναι, πάλι και... όμως, ας πούμε, δεν ήταν το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις. Εντάξει, σε μικρά, μην περιμένεις, ναι, ότι πήρε το βραβείο, αυτό... ξαφνικά θα πάει ο κόσμος και θα τρέχεται σε όλη να πάρει ένα Skoda Karoq ή ένα Ford Fiesta ή ένα, ναι, Focus. Ναι, σίγουρα, ναι, αυτό λέμε. Και ναι, δεν σημαίνεται ότι επειδή το Ford Focus βγήκε στη δεύτερη θέση για τους συγκεκριμένους λόγους, γιατί ψηφίσανε 25 Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν σημαίνει ότι μειονεκτεί υπερβολικά έναντι του Karoq ή είναι προβολικά καλύτερο από το Dacia Duster. Εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα, άνθρωπος ο οποίος θα μπει, ας πούμε, στη Ford και θα πάνε οδηγήσει στο νέο Ford Focus, θα δυσκολευτεί αν πάνε οδηγήσει, αν πάει, να πάει Ford Focus, να πάει και στο Kia το Ceed, θα είναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Το να πει ποιο από τα δύο. Σε αυτή την κατηγορία. Πάνε οδηγήσει το Karoq, πάνε οδηγήσει το Duster, πάνε οδηγήσει το T-Roc. Ναι. Θα τα βάλει κάτω και θα πει είναι μικρές οι διαφορές. Και αναλόγως μετά τι θέλει. Άλλος μπορεί να πει εντάξει, Dacia, ποια Dacia τώρα. Μπορεί να το γυρίσει το πει αυτό το πράγμα. Ή άλλος να πει ποιο Skoda, εγώ θα πάω πάρω το T-Roc και δεν είναι Volkswagen.
Τελείωσε. Δεν μπορεί να μπει. Στην ψυχολογία του κάθε αγοραστή δεν μπορεί να μπει εύκολα. Το ότι ο κόσμο πηγαίνει, α πούμε, και μάθαμε την αγορά το ότι πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το T-Rock. Γιατί ο κόσμο, άνθρωποι που ήθελαν να πάρουν ένα Volkswagen αυτοκίνητο, δεν μπορούσαν να πάρουν το T-Rock. Ναι. Είναι ακριβό. Για τα γούστα. Ναι, δεν γίνεται. Ήρθε λοιπόν η Volkswagen, συμπλήρωσε την γκάμα τη. Και σου λέει, όπα. Και αφού βλέπουν ότι το T-Rock πάει τόσο καλά, υπάρχει ας πούμε και το ενδεχόμενο ότι θα βγει και ένα ακόμη πιο μικρό από το T-Rock. Εντάξει. Παίζει και αυτό τώρα το σενάριο. Λοιπόν, δεν ξέρω. Εντάξει, για το τέλος έτσι κρατάμε ότι νομίζω ότι βγήκε το πιο ολοκληρωμένο πακέτο. Δηλαδή μέχρι ένα ταβάνι 20.000 με αυτούς τους καλύτερους χώρους. Και αν τα βάλουμε, κακά τα ψέματα τώρα, μέχρι ταβάνι 20.000, αν τα βάλουμε όντως μέχρι 20.000, τα τέσσερα πρώτα, αναλόγως τι θα πάρεις, είναι μέχρι 20.000. Κοίταξε, πάνω από 20.000 είναι μόνο το Volvo και η Mercedes εδώ, ναι, έτσι. Αυτό λέμε, τα τέσσερα πρώτα. Οπότε με ένα ταβάνι, δηλαδή ο άλλος θα πάει με ένα ταβάνι 20.000 ευρώ να πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή έχουν τέσσερις επιλογές. Ναι. Στην πρώτη τετράδα. Όποτε και πέρα τα βάζεις κάτω και λες τι θέλω να πάρω. Αν εσύ δεν ήξερες και λες τι αυτοκίνητο να πάρω και επηρεαζόσουν τόσο πολύ από το αυτοκίνητο της χρονιάς, θα μπορούσες να πεις για να πάρω αυτά τα τέσσερα αυτοκίνητα. Ναι. Τι μπορώ να πάρω από το καθένα και τι μου δίνει τη δυνατότητα. Μετά είναι θέμα επιλογών. Έτσι, λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστέλνετε μήνυμα στο 54526, ότι θέλετε να ρωτήσετε για το αυτοκίνητο και φυσικά στο Facebook, στο Safety Car, στην ομάδα μας μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τις ερωτήσεις, καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Και γυρνώντας μάλλον από το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής, να μιλήσουμε λίγο για τους 10 καλύτερους κινητήρες, για τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα και για τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα της χρονιάς. Θα σχολείσουμε και λίγο με την Nissan και με το Group Renault. Θέλεις πολύ. Θέλουμε λίγο το παρασκήνιο. Θέλεις πολύ, θέλεις πολύ παρασκήνιο. Λίγο κοτσομπολιό. Να κάνουμε. Να πούμε παρασκήνιο. Συγγνώμη, τα παιδιά μου λέει θέλουν πίσω μια 30διάρα οθόνη στο αυτοκίνητο. Λέει, για να μην χάνουν, λέει, τα... Ναι, δεν μπορώ να πω την διαφήμιση αυτό που... Να μην χάνουν τα διάφορα, ας πούμε, προγράμματα. Μεγάλη οθόνη μόνο πίσω ή στο συνοδηγό μόνο, λέει ο φίλος ο Αστέριος. Μακάρι να γινόντουσαν μερικά πράγματα. Πάμε για διάλειμμα. Και με αυτή την τραγουδάρα το Van Allen πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Safety Car με Τάσο Κοτσάνη, Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπρο 104. Το ραδιόφωνο που νιώθει εσάς και την αγάπη σας για το αυτοκίνητο και 5 συναπτά έτη. Φίλε Δημήτρη, εκπομπή αυτοκινήτου, 5 συναπτά έτη. Έτσι. Δηλαδή, θεσμός θα γίνει Τάσο Κοτσάνη σε λίγο. Έτσι. Έτσι. Γιατί είπα, μετά τα 5, όταν μπαίνει στον έκτο, όταν κλείνει μια πενταετία, γίνεσαι θεσμός πια. Αυτό είναι καλό. Α, λέγεσαι ο Θεσμός Τάσος Κοτσάνης. Πώς λέει Θες Φεστιβάλ. Έτσι, χθες είχαμε και τα φεστιβάλ εδώ στην πόλη. Λοιπόν. Δεν με αφήνεις έτσι. Όχι. Αχ, τι τραβάει αυτή η πόλη. Λοιπόν. Τραβάει αυτή η πόλη. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με αυτό που συμβαίνει στην σύμπραξη Renault, Nissan... και το ότι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Renault Nissan, ο Κάρλος Γκόν, έχει συλληφθεί στο Τόκιο, καθώς με το που έφτασε το Learjet του στο αεροδρόμιο του Τόκιο, αμέσως συνελήφθη και ήδη αυτή τη στιγμή κρατείται στις φυλακές του Τόκιο. Αυτό έγινε γιατί οι Άπωνες της Nissan βρήκανε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στοιχεία και ότι ο Κάρλος Γκόν έχει κάνει υπεξαίρεση γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ, 88,7 κάπου τόσο. Προσέξτε τώρα το. Εντάξει, ρε φίλε. Περίμενε. Έχουμε λοιπόν την Nissan η οποία πήγε τα στοιχεία στις αρχές του Τόκιο, τους τα παρουσίασε. Και λέει, παιδιά, εδώ υπάρχει μια επεξαίρεση. Η ίδια είναι η Nissan. Εντάξει, στο Τόκιο. Ο Κάρλος Γκόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ο μάνατζερ, ο οποίος
απογείωσε τη συνεργασία Renault Nissan και αυτή τη στιγμή οφείλουν πολλά πράγματα οι δύο εταιρείες στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Φαντάστε λοιπόν ότι η ίδια Nissan έδωσε τα στοιχεία στις αρχές του Τόκιο. Απ' την αντίθετη μεριά λοιπόν, στο Renault πρέπει να κάνει κάτι και αυτή. Λέει, εντάξει, δεν μπορεί να συλληφθεί ο πρόεδρος της κοινοπραξίας. Βάλα λοιπόν κάτω οικονομολόγους, ψάξανε στοιχεία και βγήκαν δημόσια και είπαν ότι εμείς δεν βρήκαμε κάτι το μεμπτό στην όλη ιστορία. Όταν συνελήφθη ο πρόεδρος της κοινοπραξίας, βγήκε ο Εμμανουέλ Μακρόν, και δεν είναι τίποτα τυχαίο να ξέρετε, το οποίο το 15% της Ρενό το έχει η γαλλική κυβέρνηση και στήριξε τον Κάρλος Γκόν. Mm-hmm. Τυχαίο τίποτα στην όλη ιστορία. Καθώς είναι πολύ καλοί φίλοι οι δυο τους. Ο Μακρόν με τον Κάρλος Γκόν. Τώρα, αυτή η ιστορία το πού θα καταλήξει πραγματικά δεν ξέρει κανένας. Πραγματικά είναι σε μία λεπτή κλωστή κρέμονται όλα και υπάρχει δυνατό, ας πούμε, να μπορεί να την χτίσει στον αέρα όλη αυτή η συνεργασία. Γιατί από τη μία έχει τους Ιάπωνες που το δώσανε στεγνά στο Τόκιο. Το δώσανε στεγνά, το συμφέρον τους κοιτάζουν οι άνθρωποι. Να έχει τους Γάλλους οι οποίοι το στηρίζουν. Είναι σαν τον απέλησε από πρόεδρο. Η Ρενό τον έβαλε σε αργία, έγινε πλέον άλλος πρόεδρος, αλλά το στηρίζει. Λόγοι πολλοί. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που έχουν κάνει οι Ιάπωνες. Ένα το λένε, και το βλέπεις σε μερικούς επιχειρηματίες διαφορετικών εθνικοτήτων και το πώς λειτουργούν, το ότι περιμένουν. Αν σε δούνε το ότι τα πας καλά και υποστηρίζεις και τις δύο εταιρείες ή την κοινοπραξία ολόκληρη, σε αφήνουν. Αλλά αν δούνε το ότι κάπου λίγο το χάνεις, γιατί για να το κάνει αυτό ο Ιάπωνας, κάπου είδε ότι σιγά σιγά το χάνε ο Γκόν, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και θα στην κάνουν την κατάλληλη στιγμή. Φαίνεται για το συγκεκριμένο ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα το τι θα γίνει, δύσκολα. Οι διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ σκληρές. Υπάρχει μια κοινοπραξία. Είναι πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πώς μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει μια συνεργασία Nissan-Renault. Έτσι, δηλαδή κινητήρες πάνε, κινητήρες έρχονται, αμαξώματα το ένα το άλλο και δεν είναι μόνο εκεί, πηγαίνουν και σε άλλες εταιρείες, σε άλλες μάρκες, σε άλλες φίρμες. Είναι πάρα πολλά. Εν αναμονή εξελίξεων, Τάσο, εγώ λέω μην το σχαλίσουμε άλλο το θέμα. Να δούμε τι και πώς, γιατί είναι και λίγο... Δεν μπορεί να πεις πολλά, είναι λεπτό. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις πολλά. Το θέμα είναι ότι θα συμβούν πολλά και το θέμα να τα βρούνε και οι δύο εταιρείες με τους πρόεδρους τους. Τώρα, τι διαπραγματεύσεις θα πέσουν. Πόσο στήριξη θα υπάρχει από τη μία εταιρεία ή από την άλλη. Και πού θα το φτάσουν, οι ίδιοι το ξέρουν. Πάντως, μέχρι τώρα υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τους Γάλλους με τους Ιάπωνες. Πλέον αυτός βρίσκεται στη φυλακή. Και το τι θα γίνει, θα το δείξει ο χρόνος. Θα υπάρχει άνθρωπος που θα μπορέσει πλέον να συνεννοηθεί και να τους ξαναβάλει στο ίδιο τραπέζι τους Γάλλους με τους Ιάπωνες. Θα τη βρουν την άκρη. Ναι, γιατί τα εκατομμύρια είναι πολλά. Δεν είναι και δισεκατομμύρια. Είναι πολλά. Παίζουν και το ότι μέσα στα διοικητικά συμβούλια υπάρχουν άνθρωποι της Ρενό αλλού και δεν υπάρχουν της Nissan και πολλά πράγματα. Πολλά. Αλλά ναι. Είναι δύσκολα. Δύσκολα. Ελπίζουμε να βρεθεί η λύση για να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο μια ανάσα, λίγο έτσι, λίγο
με ένα κομμάτι. Α, καλά, ήρθε και ο Γιώργος Συρίγος εδώ. Δες. Εμφάνιση χειμωνιάτικη, έτσι καθαρά. Ράπερ. Ράπερ. Κανονικά. Δώσε ένα μικρόφωνο έτσι πως είναι. Δεν είναι από τα... Εντάξει. Τώρα σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη, να ακούσουμε λίγο έτσι τραγουδάκι για να μπούμε στο επόμενο θεματάκι μας. Λοιπόν, και να πούμε κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον. Είναι αυτά που εκεί που πηγαίνει στον δρόμο, Τάσο, παπ, σαν να έχει το check engine. Εκείνο το λαμπάκι το καταραμένο που με το βλέπεις λες, ωχ, τώρα τι είναι αυτό και τι θα γίνει και τι λέει και πόσο θα πληρώσουμε και όλα αυτά και τι χρειάζεται πάλι το αυτοκίνητο. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η CarMD στην Αμερική είναι ανακοίνωση τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοπιστίας μεταξύ των αυτοκινοβιομηχανιών και πέρασαν έτσι σε κάποια στατιστικά τα οποία δείχνουν την συχνότητα του κόστους επισκευής των check engine. Έτσι και τα προβλήματα 5,6 εκατομμυρίων οχημάτων στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2017 από το 96 μέχρι το 1996 μέχρι 2018 στην Αμερική. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Η έρευνα αυτή γίνεται για 8η χρονιά που παρακολουθούν αυτά τα αυτοκίνητα. Και η Toyota βρέθηκε στην πρώτη θέση όσο πιο αξιόπιστη αυτοκινητοβιομηχανία που έχει τα λιγότερα προβλήματα χωρίς να ανάψει η προειδοποιητική λιχνία ελέγχου του κινητήρα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Acura που είναι η της Honda η μάρκα στην Αμερική, η Acura. Στην τρίτη θέση η Hyundai και η Honda Honda καθ' αυτού. Τέταρτη και πέμπτη η Mitsubishi, έτσι για την πρώτη πεντάδα. Όσον αφορά το κόστος επισκευής των ζημιών αυτών που έχουν πάθει τα αυτοκίνητα, η Toyota έχει το πιο ακριβό κόστος επισκευής, ενώ φθηνότερη είναι η Mazda. Και να πούμε το πιο αξιόπιστο αυτοκίνητα σε συγκεκριμένη έρευνα είναι το Audi Q5 του 2016, μετά το Honda Civic του 2017 και Subaru Crosstrek του 2017. Σαν top 10 μάρκες, για το θέμα ότι δεν ανάβει το check engine τόσο συχνά και δεν έχουμε θέματα και προβλήματα, πρώτη είναι η Toyota, δεύτερη η Acura, τρίτη η Hyundai, τέταρτη η Honda, πέμπτη η Mitsubishi, έκτη η Subaru, έβδομη η Buick, είναι μια Αμερικάνικη, όγδοη η Mercedes, ένατη η Lexus και δέκατη η Nissan. Αυτές είναι, έτσι, σύμφωνα βέβαια με την CarMD, την εταιρεία την Αμερικάνικη που κάνει αυτή την έρευνα αξιοπιστίας μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αυτές είναι και οι 10 πιο... αξιόπιστες εταιρείες. Και πάμε, τι έχουμε, τι γίνεται. Και τι... πάμε από την αξιοπιστία. Ναι, στην κλεψοπιστία. Έτσι. Έκλαβα λοιπόν αυτοκίνητα και τα χρησιμοποιούσαν τα ανταλλακτικά σε νοικιαζόμενα οχήματα. Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκεται ήδη στις φυλακές, αλλά κατηγορούμενος για εμπορία ναρκωτικών. Όχι αυτό. Έτσι λοιπόν η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής κατάφερε και εξάρτησε αυτή την σπήρα, μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές οχημάτων. Στη συνέχεια κάναν φύλλο και φτερό τα αυτοκίνητα μέσα από μια εταιρεία εμπορίας ανταλλακτικών και τρακαρισμένων αυτοκινήτων που διέθεταν, ώστε να τα διαθέσουν για πώληση και με αυτά να παρασκευάσουν τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται 6 Έλληνες ηλικίας 37-70 ετών, οι 5 από τους οποίους είχαν συλληφθεί στις 11 του μηνός, ενώ ο 64χρονος αρχηγός της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκεται από τον Νοέμβριο στην φυλακή, κατηγορούμενος για προμήθεια και εμπορία μεγάλης ποσότητας κοκαίνης, η οποία κατασχέθηκε στο Εκουαδόρ. Εντάξει, Εκουαδόρ. Την έφαγε από εκεί. Λοιπόν, πώς λειτουργούσε αυτή η εγκληματική οργάνωση. Ο 60χρονος αρχηγός οργάνωσης κατεύθυνε και συντόνισε και επόπευτε τα υπόλοιπα μέλη με τη βοήθεια ενός 37χρονου συγγενικού του προσώπου, το οποίο συνελήφθηκε αυτός. Αυτοί οι δύο ήταν αφανείς ιδιοκτήτες εταιριών που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία τρακαρισμένων οχημάτων και πώληση εξαρτημάτων. Ενώ τα τελευταία χρόνια, λέει, φαίνεται να είχαν επεκτείνει τον κύκλο εργασιών τους και τον τομέα ενοικίασης αυτοκινήτων. Πήγανε καλά οι δουλειές. Έτσι, να τα λέμε. Μια χαρά. Έτσι λοιπόν διέθεταν τις εταιρείες στα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως εμπορικά, συνήθως χαμηλού κυβισμού. Για τον λόγο αυτό ανέθεταν στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης να φέρουν τέτοιου είδους οχήματα, τα οποία μετά συνέχεια διέθεταν στις εταιρείες τους.
Μάλιστα, η έδρα της επιχείρησης έχει μετατραπεί σε στρατηγείο της οργάνωσης όπου σχεδιάζονταν όλα τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία. Ναι, ρε φίλε, έχεις μια εταιρεία, το στρατηγείο. Κάπου να κάνεις ένα διοικητικό συμβούλιο, το βάλεις όλους κάτω, παιδιά, θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Καθαρά, μπράβο. Είχαν και στόχους, βάζανε στόχους. Πόσο θα πάμε, πόσο θα τα φέρουμε, τι κινήσεις θα κάνουμε. Έτσι λειτουργεί μια καλή οργάνωση. Διέθεται και φυσικά και ειδικό εξοπλισμό, λάπτοπ με ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και πολλά άλλα πραγματάκια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκαν 10 έρευνες σε σπίτια, οχήματα, αποθήκες και καταστήματα σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν 48 κινητήρες αυτοκινήτων με πλαστογραφημένους παραποιημένους αριθμούς πλαισίου, 3 γιοταχή οχήματα, 3 γιοταχή φορτηγά, 34 μονάδες ABS, δεν έχουν το θεό τους, πλήθος από πινακίδες κυκλοφορίας, ειδικό τεχνικό εξοπλισμό χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οχημάτων, 2 συσκευές εντοπισμού μηχανημάτων γεωγραφικού εντοπισμού GPS tracker, μεγάλη φυσικά αριθμό των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εργαλεία προσαρμολόγηση οχημάτων και ένα χρηματικό ποσό γύρω στις 3.720 ευρώ. Φυσικά οι συλληφθέντες με την σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, οδήγηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, η οποία τους παρέπεψε στην κύρια ανάκριση. Το καλό είναι αυτό λοιπόν, πιαστήκανε και όσοι πρόλαβαν, μάλλον όσο οχήματα προλάβανε και δεν γίνανε φύλλο και φτερό, τουλάχιστον να επιστραφούν στους κατόχους τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει, καλός μπορεί να μας για αυτούς. Ήρθε χριστουγεννιάτικος. Μπορεί να μας για τα μέλη της οργάνωσης. Λοιπόν, τους χριστουγεννιάτικους μποναμάδες, λέω να πάμε. Να πάμε να πούμε χορηγούς σιγά σιγά, γιατί εδώ έχουμε τον Γιώργο του Συρίγου, ετοίμο πόλεμο, έτσι, να μας πει σαν ένας απλός παρατηρητής που είναι, έτσι, με σύνθετες απόψεις όμως, να μας πει έτσι τα πράγματα και από την καλή και την ανάποδη το τι γίνεται. Έτσι, εγώ θα περιμένω με πολλή ανυπομονησία φεύγοντας και καρφωμένη την βελόνα στο Λίμπερο 107,4, έτσι, να μας πει έτσι πώς είδε τα χθεσινά γεγονότα από τη δική του ματιά. Λοιπόν... Γιατί δεν αφήνουμε το μόνο να πει από τη δική του ματιά. Όχι, μην με αφήσετε με να τα πω από τη δική μου ματιά, γιατί θα κατηγορηθώ. Δημήτρη, κάνεις ένα pause για να το βάλουμε με το που φύγουμε, έτσι να το ακούσει όλο έτσι ο κόσμος να το γουστάρει. Λοιπόν, τι θέλεις. Μια ευθυγρά, μια ζυγοστάθμιση να κάνεις το αυτοκίνητό σου. Να κάνεις επιτέλους το ρημάδι να κάθεται στο δρόμο όμορφα. Έτσι. Οι ηλικίες του αυτοκινήτου μεγαλώνουν. Τα λάστιχα μεγαλώνουν. Βάλτε 2 ευρώ στον κουμπαρά αντί να πιείτε ένα καφέ, 2 ευρώ κάθε εβδομάδα. Σε ένα χρόνο θα έχετε μαζέψει 354 ευρώ. Θα πάτε να βάλετε λάστιχα. Μετρημένα, τα έχει μετρήσει ο Μαρκάκης. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-31-04-74-074. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Πηγαίνετε εκεί, του βλέπει το αυτοκίνητό σας, του λέτε πώς οδηγείτε, πού πάτε και σας βάζει το κατάλληλο λάστιχο. Δεν χρειάζεται να ρωτήσετε τίποτα άλλο. Τελειώσαμε, βαρέτιμοι. Και σε τιμές οι οποίες δεν υπάρχουν. Αυτά από τον Τάστο Κοτσάνη και τον Μάνο Γνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκυριακό. Γεια σας.